τίποτα, ούτε στάλα. Και ο υπεύθυνος κατάντησε να μου πει ότι έγινε αυτή που ήταν αρμόδια, δεν ενημέρωσε ότι η δεξαμενή είναι άδεια. Ποιος έπρεπε να ενημερώσει εγώ? Το μαρτύριο της σταγόνας ζουν εδώ και 6 μέρες οι κάτοικοι της οδού Καστελόριζου στο Κοκκίνι Χάνι. Οι βρύσες ανοίγουν, αλλά χωρίς σταγόνα νερού η καθημερινότητα έχει γίνει αφόρητη. Έτσι επιστρατεύονται μπουκάλια και δοχεία για πολύ βασικές ανάγκες, ενώ ακόμη και στοιχειώδη θέματα όπως το μπάνιο εν μέσω υψηλών θερμοκρασιών αποτελεί πολυτέλεια. Με μπουκάλια να πληθούμε, να ρίξουμε στην τουαλέτα. Τους παίρνουμε τηλέφωνο και μας κοροϊδεύουν. Όχι, θα έρθει το μεσημέρι, θα έρθει το απόγευμα, θα έρθει το βράδυ και νερό δεν ήρθε. Είχα και γεμίσει 1-2 κατοστάρια βαρελάκια πλαστικά και βολεύαμε για την ώρα, δηλαδή με μεγάλη οικονομία. Με πολύ μεγάλη οικονομία. Τριτοκοσμικές είναι. Ναι. Και μας κοροϊδεύουν, όπως είπε και ο κύριος Χρήστος, σήμερα, αύριο. Οργισμένοι οι κάτοικοι μιλούν για ένα διαχρονικό πρόβλημα που βασανίζει οικογένειες με μικρά παιδιά και ηλικιωμένους. Ωστόσο, παρά τα τηλέφωνα, τις οχλήσεις και τις υποσχέσεις, νερό ούτε για δείγμα. Από την Παρασκευή δεν έχουμε νερό και ίσως και προηγούμενα δεν είχαμε νερό, αλλά είχε τον τυπόζι το νερό, οπότε είχαμε 2 μέρες νερό. Από τότε δεν έχουμε νερό καθόλου. Με μπουκάλια. Και πέρα από αυτό, λοιπόν, συγγνώμη, εδώ να δείξω το φακό, έχω κάνει ένα χειρουργείο, λοιπόν, 30 πόντους στην κοιλιά μου. Και δεν μπορώ να σηκώσω να πούμε 5 κιλά νερό. Τι να πω. Από την περασμένη Τρίτη που παίρνω τηλέφωνο, έχω ακούσει χιλιάδες δικαιολογίες. Ότι το έχουν αφήσει, ότι είχαν κάποια βλάβη, ότι βούλωσε κάποια παροχή. Σήμερα το πρωί είπανε ότι θα φτιάξουν δίχτυα από πάνω από την Ανώπολη για να μας έρθει. Η ΔΕΗΑ Χερσονήσου παραδέχεται ότι υπάρχει πρόβλημα στα υψηλότερα σημεία του οικισμού και υποσχέθηκε λύση. Ειδικά τα σπίτια που βρίσκονται στην οριζοντιογραμμή της δεξαμενής έχουν πρόβλημα υδροδότησης. Πράγματι έχουν πρόβλημα από το Σαββάτο, από την Κυριακή. Προσπαθούμε να το λύσουμε. Σήμερα μεταφέρουμε ένα δίχτυο νερού να συμπληρώσουμε στη δεξαμενή. Ωστόσο, οι κάτοικοι ζητούν μόνιμη λύση, καθώς δεν αντέχουν άλλο να στερούνται το πολυτιμότερο αγαθό και τη βασανιστική αναμονή για νερό με το σταγονόμετρο. Με το καινούριο δίχτυο, το οποίο είναι 1,5 χρόνων, γιο. Παλιά σκότωνε το νερό εδώ πάνω. Δηλαδή, σπούσε και το φλωτέρ των τεποζίτων. Μετά την αλλαγή του δικτύου, κάποιο πρόβλημα λέει κάνανε, δεν ξέρω τι υπήρξε κλπ. Αλλά κορυφώθηκε το πρόβλημα το τελευταίο τετραήμερο. Η πιο καλή λύση είναι να τραβήξουμε ένα δεύτερο αγωγό από το φρεάτιο διανομής του Αποσελέμη. Αυτό το σκεπτόμαστε, θα γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα.